από η Μιακά να ευχαριστήσω τον Σύλλογο, τον Εμπομπέδο Κοσίλιο, γιατί προσγειωμένη στο πρόσωπό μου τιμή να είμαι απόψε ομιλητής. Όχι μόνο για την Πελοπόννησο, αλλά για όλη την Ελλάδα γενικά, η μέρα αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική. Η μάχη του Μαρτυρίου καθόρισε εμπολή στην πορεία της ελληνικής επαναστάσεως. Εάν φανόταν η μάχη αυτή, φανόταν η επανάσταση. Θα μου πείτε τώρα πώς συνδέεται η μάχη αυτή με την γλώσσα. Ο γέρος του Μωριά είχε χαρίσματα πολλά. Στρατιωτικά, πολιτικά, πνευματικά, είχε δε εκπληκτικό ρητορικό τάλεντο. Μάζευε τα παλικάρια και κάθε βάρο σχεδόν τους εκπονούσε έναν λόγο διδακτικό. Μετά τη μάχη του Βαλτεσίου, μάζευε τα παλικάρια και τους εκπόνησε έναν λόγο που ευτυχώς έχει καταγραφεί. Είπε, τούτε στις μέρες 12 με 13 του Μάη, τα δυστυχά το έθνος μας, προσέξτε, εις τους αιώνες. Μέχρι τότε λέγαμε γένος. Μετά αρχίσαμε να λέμε γένος. Και όταν απευθυνόταν στα παλικάρια του και το αρχίσει μετά το Βαλτέσι, η προσφόρμησή του ήταν «Βρε Έλληνες! Βρε Έλληνες, για να νιώσουν οι ραγιάδες ότι έγιναν Έλληνες». Μετά το Βαλτέτσι η λέξη αυτή εδραιώνεται και σιγά σιγά γίνεται συνείδηση των παλικαριών. Η λέξη Έλληνε περνάει στη συνείδηση των αγωνιστών και έτσι όταν την πρώτη η Αρμαδίου του 1822 δημιουργείται το νεότερο ελληνικό κράτος. Το ελληνικό αυτό κράτος ονομάζεται Ελληνική Πολιτεία που σχηματίστηκε εν ονόμα της Αγίας του Θεού Τριάδος. Αυτό το λέγω για να δείτε όσο βαθιά έπαινε ο Κολοκοτρώνης και το πρόβλημα της γλώσσας. Διότι, εάν χάσουμε τη γλώσσα, χάνουμε και την ύπαρξή μας. Και αυτό θα προσπαθήσω να το εξηγήσω αποκτήνοντας χώρο τιμής σε όλους τους έμαθους αγωνιστές του 21, τον αρχιτέκτονα της Μύκης, τον Θοδωράκη, τον Κολοκοτρώνη, γιατί εμείς τον λέμε Θεόδωρο, εκείνη την εποχή ήταν γνωστός όλους, σε όλους, ως Θεοδωράκης, το δωράκι των Κολοκοτρών, σε αυτούς που ήταν πλεισμένοι μέσα, όπως ήταν υπέροχοι συμπατριώτες μου, ο Ηλίας και ο Κυριακούλης, Μαυρομιχάλης που σκοτώθηκαν το επόμενο έτος, αλλά και αυτοί που ήρθαν μετά εις εκκλησίσή τους, ο Πλαπούτας, ο Γιαθάκος, ο Δελιάνης και άλλοι. Και θα ήθελα ακόμη να μνημονεύσω και τον γυραιότερο αγωνιστή, τον Γέρο Μήτρο Πέτροβα από τη Μεσσηνία, ο οποίος ήταν 72 ετών, ήταν ο καλύτερος υποπτευτής, αγαπητή μου, στα Ελληνική, και είχε 7 παλικάρια πίσω για να γεννήσει το Καλλιοφύλλο. Διότι για να γεννήσει το Καλλιοφύλλο εκείνη την εποχή, χρειαζόταν περίπου 3 λεπτά. Και επειδή γίνονταν τα γυρούσια το ένα κατόπιν του άλλου, προς τα ταμπούρι του Μητροπέτροβα, 7 παλικάρια γεμίσανε τα Καλλιοφύλλα. Αυτοί είναι πολύ υπέροχοι άνθρωποι, πρέπει να μνημονεύουμε. Για το στόμα το δικό μας, να περνάνε στα παιδιά και να περνάνε στα εικόνα μας. Να καταλάβουν ένα πράγμα, ότι πατάμε σε πλάτες γιγάντες. Σε πλάτα χιλιάδες και έχουν υποχρέωση. Τα παιδιά και τα εγγόνια μας να μην σκύψουν το κάτω, να μην χαμηλώσουν το κάτω. Και να τα σκαβέρουν όπως η μάνα του Κολοκοτρώνη, χείρα αυτή,
δασκάλα ατριά της. Και έλεγε, εσύ τι θέλεις να γίνεις, Γιάννη, εσύ τι θέλεις να γίνεις, Θοδωράκη. Και ενώ ο Γιάννης έλεγε πράγματα παλικαρίσματα, ο Θοδωράκης παρά που ήταν μικρός και αυτός, έλεγε, εγώ δεν θέλω τίποτα και πάλι. Εγώ θέλω να διώξω τους Τούρκους από τη δουλειά για να μπορέσουμε να δούμε λευτεριά. Και δεν την είδαμε. Μία διαφορά που έχουμε υποχρέωση να κρατήσουμε καθαρή αυτή τη λευτεριά, υπερασπιζόμενη όσο γίνεται την γλώσσα, γιατί χάνοντας τη γλώσσα μας καθήκαμε και εμείς. Ας έχω τώρα στο κύριο μέρος της ομιλίας μου. Επιτρέψατε μου, προημιακά, να θέσω στην ευαισθησία της ακοής σας την ακόλουθη σχέση. Το αμήνεσε τέρι πρώτης ισοδύναμη με το ομοιωικό αμήνεσε τέρι πάντης. Η γλώσσα, όπως είχε πει ο φιλόσοφος